Κοίτα εδώ. Τι να φάρε, παιδιά. Πολύ γλυφάει έχει. Κοίτα εδώ. Δηλαδή, αλήθεια, αυτό τώρα τι είναι. Δεν έχω καταλάβει. Η Μαρία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Κάτσε να σβήσει το φούρνο που πάρουμε μια φωτιά. Απίστευτο. Γελάς, ρε. Γεια σου, Μπίκ. Γεια σου, αρχηγέ. Μα, τι γίνεται. Το λες και εσύ, γιατί σαν να το ακούσεις να το πιστεύεις, ε. Απίστευτο. Έσπασε, πώς το λένε, η γρουσουζιά. Ποια ήταν η γρουσουζιά? Δεν ξέρω, Μπίκ. Όλο κάτι γινόταν, κάτι δεν έκανα καλά, εγώ έφταιγα. Θέλω να μου πεις ποιον ή ποια συγκατοικό σου θα πάρεις μαζί σου στο Captain Zoom. Τη Μέρη, την Ανούλα, την Άννα. Αλλά την Άννα θα πάρω, γιατί δεν το έχει ξαναδεί και αυτή σαν και εμένα και είναι και καινούρια. Για να το δει και αυτή σαν και εμένα. Δεν έχει μπει ποτέ. Σε ενημερώνω πως από αύριο θα μπορείς να επιλέγεις καθημερινά τρεις συγκατοίκους σου, οι οποίοι θα κοιμούνται για 2 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέλεια. Πιστεύω ότι κάποια παιδιά το χρειάζονται αυτό. Όχι όλα, δηλαδή εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ. Είναι κι άλλοι σαν και εμένα, αυτό θα το κανονίσω με τα παιδιά. Βγαίνοντας από το δωμάτιο επικοινωνίας, θα συγκεντρώσεις όλους τους συγκατοίκους σου στο σαλόνι. Εκεί θα ανακοινώσεις τον νέο κανόνα. Στη συνέχεια θα ανακοινώσεις το όνομα της συγκατοίκου που παίρνεις μαζί σου στο Captain Zoom. Τέλεια. Ευχαριστώ. Γέλατε όλοι στο σαλόνι. Όλοι στο σαλόνι. Έχω να σας πω ένα καινούριο νέο από αύριο, που σε κάποιους θα αρέσει πάρα πολύ. Από αύριο θα μπορώ να διαλέξω 3 άτομα, τα οποία θα μπορούν να ξεκουράζονται για 2 ώρες την ημέρα, να κοιμηθούν δηλαδή. Το μεσημέρι είναι. Ό,τι ώρα θέλουν, το μεσημέρι, ναι. Κάθε μέρα διαφορετικά. Εγώ το επιλέγω. Ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Μπορεί να θέλει να ξαπλώσει σήμερα ή... Ναι, ναι, κάθε μέρα το κανονίζουμε μεταξύ μας, κάθε μέρα διαφορετικά. Τα ίδια, δεν ξέρω ποιος έχει ανάγκη να κοιμηθεί. Εγώ δεν κοιμάμαι. Κάποιος δεν κοιμάται. Σαν πρώην αρχηγός αυτής της περασμένης εβδομάδας, λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Όσον αφορά την εβδομάδα για την αρχηγία, πήραμε 450 ευρώ, πήγαν όλα καλά. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, σου εύχομαι κυριολεκτικά να περάσεις μια εξίσου καλή εβδομάδα. Και καλύτερη. Μόνο μου να την περάσω. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να είναι τόσο άρτια όσο περάσαμε αυτή την εβδομάδα και σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα στην καρδιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ πάνω. Βγήκε εσύ αρχηγός, αλήθεια. Σίγουρα θα έχουμε, πιστεύω, μια καλή εβδομάδα. Συνεργάσιμη. Όλοι μαζί. Θα γραμμώσετε όλη αυτή την εβδομάδα. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω. Τι θα αλλάξει αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, μια χαρά τα κάνουμε στη εβδομάδα. Εντάξει, σίγουρα εγώ δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, τα βρίσκουμε. Απλά σίγουρα αυτό για με τις δουλειές που έχει υποθεί τόσες φορές και από τον Άσο και από τον Πάνο που το είχαμε συζητήσει, δεν το κάναμε ποτέ. Εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, δηλαδή, είμαστε πάρα πολλοί. Θα μπορούσαμε να πούμε, να βάλουμε 4 άτομα στη μαγειρική. 4 άτομα στην κουζίνα να βλένουν τα πιάτα και το τραπέζι. Και ούτε θα πω εγώ, ξέρω εγώ, Σαμάνθα, Κωστή, θα πλένεις τα πιάτα όλη μέρα. Μεταξύ σας το κανονίζετε, όποτε εσείς νιώθετε έτοιμοι, απλά να, οι δουλειές να γίνονται όπως το κάνουμε δηλαδή. Απλά θα είναι 4 άτομα οι πιο υπεύθυνα να το κάνουν αυτό. Συμφωνείτε ή όχι? Προσωπικά ναι. Okay. Ναι. Αυτό. Το άτομο λοιπόν που θα πάρω μαζί μου στο Captain είναι η Άννα. Γιατί είναι καινούργια σαν και εμένα και δεν το έχει ξαναδεί. Ευχαριστούμε πολύ, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν έλειξη. Λοιπόν, έλα, να βάλουμε το δεξί. Ευχαριστώ πολύ. Ταραμ! Τι λες τώρα! Α, είναι τέλειο, ε! No! Αμά! Α, είναι τέλειο εδώ. Είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι το περίμενα. Α, κοίτα ωραία που είναι εδώ έξω. Τι λες τώρα. Α, είναι... Α, κοίτα λίγο σε βράδυ. Έχουμε και τζακούζι λοιπόν, να κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε σίγουρα. Εννοείται. Ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμά, είσαι καινούριος, δεν το έχουμε δει ποτέ. Εάν η Μαρία είναι αρχηγός, τότε εσύ, Άννα, τι είσαι?
Υπαρχηγός. Αλήθεια λες? Ναι, τι, αφού είμαστε μαζί. Υπαρχηγός. Στο κάπτεν. Είναι ο επίτιμος καλεσμένος. Πω. Πώς σας φάνηκε το Captain Zoom? Τέλειο. Ωραίο. Ωραίο το κρεβάτι, ωραίο το δωμάτιο, έξω να ηρεμήσει και να πεις καφέ. Τέλειο. Το τζακούζι. Ωραίο. Δεν έχω λόγια, Big Brother. Νιώθω ότι μας έδωσες την σουίτα σου, μας παραχώρησες. Και χάρη στην Μαρία, θα το απολαύσουμε αυτή την εβδομάδα. Θα το απολαύσει, γιατί το κορίτσι μου εδώ το αξίζει. Μπήκαμε και μαζί. Ναι, μαζί και στο Captain την ίδια μέρα. Δεν ξέρω. Φοράμε και κόκκινα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι. Ποια μεριά θες? Όποια θες, δεν έχω πρόβλημα. Για να δω. Έλα να βγούμε πάνω. Ανέβουμε να δούμε. Βάλε, βάλε παπούτσι, βάλε παπούτσι. Ας βγάλω παπούτσι. Να δούμε τι κρεβάτι έχει. Ένα, είναι καλό. Δύο, τρία. Α, είναι καλό το κρεβάτι εδώ. Αμά. Α, τέλεια. Νιώθω ότι είμαι. Νομίζω ότι... Κάπου εξωτικά. Έπρεπε να είμαστε εδώ, πιστεύω. Είμαστε στο εξωτικό σπίτι του Big Brother, Μαρία. Τέλειο. Μαρία, αφού είναι πολύ σου εύχομαι κάθε εβδομάδα να κερδίζεις το κάμψι. Σου εύχομαι να κερδίσεις και εσύ, μέρα Άννα. Φορά παραφορά να με φέρνεις. Άρα, τέλεια. Τι τέλεια που είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα κάθομαι εδώ να ησυχάζω πιο τον καφέ μου. Τέλεια.